Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά. Τι κάνουμε, χρόνια πολλά. Τι κάνουμε εδώ στο Αρχελάου Θέατρο Στρόκο Μακεδόνες. Ο κύριος Καστανάς είναι που μας κάνει τις ερωτήσεις. Εμείς εδώ στο Αρχελάου Θέατρο, κάθε απόγευμα από τις 19 του Δεκέμβρη μέχρι και τις παραμονές των φώτων, μαζευόμαστε το απόγευμα με την Κική Στάθη που είναι ο Άγγελος. Και τη Μάγια του Ντελέζου που είναι η κυρία Ταράνθου και άλλες δύο φίλες μας που είναι χριστουγεννιάτικες δεντρίνες, η Μέρικα Σιαμπάκου και η Μαρία Εγαζή, και μαζευόμαστε και λέμε παραμύθια. Έχουμε τις παραμυθογιορτές για μικρούς και μεγάλους, που είναι πρώτη φορά που γίνεται εδώ στην πόλη μας και έχουμε πολύ πολύ μεγάλη χαρά γι' αυτό. Τι ώρες γίνονται περίπου? Γίνονται από τις 5 το απόγευμα, 5 και κάτι, μέχρι τις 7.30 περίπου το απόγευμα, εκτός από τα ανήμερα Χριστούγεννα και ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Πολύ ωραία. Τα παραμύθια είναι γνωστά παραμύθια ή είναι παραμύθια? Τα παραμύθια είναι και γνωστά και λιγότερο γνωστά. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ο τρόπος που τα παρουσιάζουμε. Που η κυρία Αγγέλου... Εγώ είμαι στο αναλόγιο. Κάνει το αναλόγιο, διαβάζει δηλαδή τα παραμύθια με πολύ παραστατικό τρόπο. Και η κυρία Ταράνθου. Και η κυρία Ταράνθου τα αναπαριστά, κάνοντας όλους τους ρόλους με παντομήμα. Όλους τους ρόλους των παραμυθιών με παντομήμα. Στο παιχνίδι μπλέκονται και τα παιδιά που μας βοηθούν και κάνουν κάποιους ρόλους κοντά μας ή έχουμε εναλλάξει φανταστικούς διαλόγους με τα παιδιά, ακόμα και κάποιος που δεν τους έχει μέσα στο παραμύθι. Τι άλλο, και φυσικά έχουμε και τον κύριο Καστανά στη γωνία. Κάντε μας ένα zoom από εκεί να δούμε τα Κάστανα. Τα Κάστανα. Έχουμε τον κύριο Καστανά που είναι ο Νίκος ο Σιδηρόπουλος. Έτσι, ναι. Που ψήνει πάρα πολύ όμορφα χειμωνιάτικα ζεστά καστανάκια και κερνάει όλο τον κόσμο. Και εμάς. Πολύ ωραία. Δεν είπαμε επίσης ότι τα παιδάκια γράφουν και γράμματα και έφτιαστανε Βασίλη. Α, μετά από το τέλος κάθε παράσταση. Μετά από το τέλος κάθε αφηγήσεις, ναι, γράφουμε όλοι μαζί. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε βέβαια κιόλας. Αν είμαστε πολύ μικροί και δεν ξέρουμε να γράψουμε, το ζωγραφίζουμε την ευχή μας στην Βασίλη. Επίσης παίζουμε κρουστά. Τι άλλο κάνουμε? Κολλάμε αυτοκολλητάκια, χριστουγεννιάτικα εννοείται βέβαια όλα τα πιτσιρικάκια μας. Και η μεγάλη βέβαια. Ζωγραφίζει. Προχτές χαρίσαμε ένα αυτοκολλητάκι σε μια μεγάλη κοπέλα. Ζωγραφίζουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι πάρα πολύ όμορφος αυτός ο χώρος, είναι παραμυθένιος. Έτσι όπως τον έχουν φτιάξει εδώ στο Αρχιλάου Θέατρο, νομίζω η Έλενα, να πούμε για την Έλενα. Ναι, η Έλενα Υπερδικάκη. Είχε αναλάβει αρχικά και είχε φτιάξει το χώρο και πήραμε εμείς έτοιμο όλο αυτό το παραμυθένιο σκηνικό και βάλαμε τα δικά μας τα παραμυθένια σκηνικά, που είναι πίνακες της Έφης της Κούτσι, που είναι συγγραφέας και ζωγράφος, η Έφη Κούτσι. Και επίσης να πούμε και για την Τίνα την Παρουτσοπούλου, που είναι μακιγιές και στυλίστας και έχει επιμεληθεί τις στολές και τα μακιγιάζ μας και όλο το στήσιμο της παράστασης του πώς θα είναι. Πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Εδώ τα παιδιά χαίρονται. Συγχρόνως όμως παίρνουν και πολλά μηνύματα από τα παραμύθια, βέβαια, από ό,τι βέβαια είδαμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και βεβαίως και είναι και διαδραστική η αφήγησή σας και το κάθε παραμύθι δίνει και ένα πολύ σημαντικό νόημα. Το αγαπάμε πολύ και το ζούμε και μας αρέσει να το εισπράττουν τα παιδιά και οι μεγάλοι. Καλή επιτυχία και πάλι χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και καλύτερο. Με πολλά όνειρα. Να ακολουθείτε τα όνειρά σας και να έχετε συνέχεια καινούργια. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.